Όταν επέστρεψα στην Ελλάδα, δίδασκα στο Πολυτεχνείο της Θεσσαλονίκης για αρκετά χρόνια και ασχολούμαι με τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία βιολογικών καθαρισμών, βιομηχανικών αποβλήτων και οικιακών λιμάτων. Αυτή είναι η δουλειά μου εδώ και 43 ολόκληρα χρόνια. Όταν άρχισε τη σταδιοδρομία μου, δεν υπήρχε καμία εγκατάσταση στην Ελλάδα, κανένας βιολογικός, τίποτα. Σας λέω ειλικρινά, τίποτα. Όλη η κονσερβοποίηση εδώ στην Μαθία, όλη στην Ελλάδα, ντομάτα, ροδάκινο, βερίκοκο είναι δικά μου. Σχεδιασμένα, κατασκευασμένα και λειτουργούντα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν έχω βέβαια επαφή με τις βιομηχανίες αυτές πια. Έχουμε επεκταθεί σε άλλους τομείς. Έχουμε κάνει φυσικά πάρα πολλούς βιολογικούς καθαρισμούς, μελέτη, κατασκευή και λειτουργία. Είμαι γνωστός στην πιάτσα, να το πω έτσι, για πάρα πολλά χρόνια. Και πριν από κάποια, είχαμε και κάποια εργοστάσια φυσικά για λιπασματοποιήσεις κτλ. Και τον τελευταίο καιρό, εδώ και 13 χρόνια περίπου, κάναμε μια ανακάλυψη για τους μικροοργανισμούς, η οποία είναι πραγματικά σε παγκόσμια κλίμακα και εφαρμόστηκε από το 2012 μέχρι σήμερα στην Βέρεια. Αυτό που έχει γίνει είναι ότι δεν είχαμε κανένα πρόβλημα μέχρι το καλοκαίρι του 2018. Οτιδήποτε παραλαμβανόταν είναι ότι υπάρχουν τα δελτία αποστολής, καταγεγραμμένα παντού, οι αναλύσεις κάθε λάσπης, οι αναλύσεις για το βιολογικό, έχουν κοινοποιηθεί στα Υπουργεία, έχουν γίνει όλα σύμφωνα με τον νόμο. Και γι' αυτό ευχαριστούσα πάρα πολύ και τις πρώην διοικήσεις της ΔΕΛΙΑ και τις μετά διοικήσεις της ΔΕΛΙΑ και τις καινούργιες που ακόμα δεν έχουν γνωριστεί τόσο καλά με τους κυρίους. Μέχρι λοιπόν το 2018, όπου εμφανίζεται μια καταγγελία από κάποιον πολίτη, Νικόλαο, ανύπαρκτο πρόσωπο, το έχει πιστοποιήσει, το έχουν πιστοποιήσει πάντες. Αυτή η καταγγελία είχε να κάνει με το τι γίνεται εκεί πέρα, τα παίρνεις, τα κάνεις, τα πετάς κτλ. Εμείς δουλέψαμε επιστημονικά όλα τα χρόνια αυτά. Αλλά από εκείνο τον καιρό και έπειτα άρχισα να παίρνω πάρα πολλά ανώνυμα τηλεφωνήματα, τα οποία λέγανε ως εξής, γενικώς το λέω. Κοίταξε, να τα βρούμε, θα σε πούμε, να κανονίσουμε μαζί, να κάνουμε, να ράνουμε. Όλα αυτές οι κουβέντες συνεχιστήκανε μέχρι την επίσκεψη που έγινε, ή μάλλον τα τηλεφωνήματα, ανώνυμα παρακαλώ. Δεν μπορούσα ποτέ να αντιληφθώ ποιος ήταν ποιο. Με διαφορετικές φωνές και από διαφορετικές εταιρείες πιθανόν. Δεν το γνωρίζω, δεν ξέρω. Σταματήσανε με την επίσκεψη του κυρίου Δημάρχου, των συμβούλων, κάτω στην εγκατάσταση της 25 Οκτωβρίου θαρώ, αν δεν απατώμε. Σταματήσαν όλα. Δεν έγινε τίποτα. Όλο τον καιρό λοιπόν αυτόν, δεν μπορούσα να καταλάβω ποιο είναι το θέμα. Και φυσικά το θέμα που θα διευκρινιστεί κάποια στιγμή, θα δούμε πώς θα γίνει αυτό, αλλά θα γίνει. Εκείνο που όμως που θέλω να σας πω με βεβαιότητα, είναι ότι ξαφνικά, ενώ πηγαίναν όλα τα πράγματα καλά, τον Ιανουάριο του 19 διορίζεται ο κύριος Σούλιος στο βιολογικό. Έκτοτε τα πράγματα σταματήσαν οι λάσπες, δεν πήραμε ούτε ένα γραμμάριο λάσπης το 2019, από τον Ιανουάριο του 2019, ούτε ένα γραμμάριο, τίποτα. Δηλαδή στην ουσία δεν είχαμε κανένα έσοδο και εφόσον δεν ενέκρινε η υπηρεσία για τους λόγους που υπήρχαν αντιδράσεις κυρίως από τον κύριο Σούλιο, είναι δεδομένο αυτό. Κλειδωθήκαν όλοι οι πίνακες που εμείς λειτουργούσαμε μέχρι τότε, διότι η τεχνολογία μας έχει να κάνει με ρύθμιση εγκαταστάσεων. Το κάνουμε σε όλο τον κόσμο. Κυριολεκτικά σε όλο τον κόσμο. Και σε λίγο θα έχουμε και την πιστοποίηση της Γερμανίας, οι οποίοι σκύψανε πάνω στην τεχνολογία και όσο να φαίνεται παράξενο, ένας ανθρωπάκος τώρα εκεί πέρα από την Ελλάδα κάτι έκανε, τέλος πάντων. Λοιπόν, σας λέω ειλικρινά, έχουμε πολύ μεγάλη επιτυχία και στην Ελλάδα φυσικά έχουμε πάρα πολλές εγκαταστάσεις και έπειτα αντιλαμβάνουμε και έχω μαρτυρίες γι' αυτό και στο λέω επισήμως στην Αλεξανδρούπολη. Ο κύριος Σούλης παίρνει τηλέφωνο και λέει δεν λειτουργούμε, δεν δουλεύει τίποτα εδώ. Στην Κατερίνη δεν δουλεύει τίποτα. Στη Λέσβο δεν δουλεύει τίποτα. Εδώ πριν λέει Σαντορίνη δεν δουλεύει τίποτα. Στο Ηράκλειο, στην Πάτρα, όπου οτιδήποτε να πάτε υπήρχε τηλέφωνο του κύριου Σούλιου. Και υπάρχουν μαρτυρίες γι' αυτό. Μπορώ να τους καλέσω εδώ πέρα και να σας πούνε. Δηλαδή,
Ένας άνθρωπος, δεν ξέρω αν είναι ένας, μπορεί να είναι δύο, μπορεί να είναι πέντε, δεν γνωρίζω. Εγώ αυτό που γνωρίζω σας λέω. Κλειδώνει λοιπόν ο κύριος Σούλιος, εφόσον εμείς κάναμε την λειτουργία και ρυθμίζαμε τις παραμέτρους, δεν είναι εύκολο πράγμα, ξέρετε. Κυριολεκτικά δεν παράγουμε λάσπη. Είναι τρομακτικό. Είναι παγκόσμιο θέμα. Να φανταστείτε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση παράγονται ετησίως 50 εκατομμύρια τόνοι λάσπης ετησίως. Εκατομμύρια τόνοι. Το οποίο έχουν βγάλει αυτοί σαν τιμή 200 ευρώ τον τόνο. Κάντε τον προπολογισμό και θα το δείτε. Αυτή είναι, ας πούμε, το μεγάλο θέμα σε παγκόσμια κλίμακα και για το, και για το κλίμα, για τις εκπομπές του οξυδίου και για τη διάθεση, διότι μην ξεχνάτε, οι λάσπες αυτές έχουν βαριά μέταλλα. Συμπυκνώνουν τα βαριά μέταλλα. Ενώ άμα δεν τα συμπυκνώσει, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Εν πάση περιπτώσει, να μην σας κουράζω με τεχνικά θέματα, να σας εξηγήσω λίγο τη διαδικασία. Υπήρχε ουσιαστική παρέμβαση. Κλειδώθηκαν όλοι οι πίνακες. Οι δικοί μου οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να κάνουν καμία παρέμβαση, τίποτα απολύτως. Και όπως παραδόξως, παραλάβαμε εμείς τη λειτουργία με τη νέα σύμβαση στις 29 του μηνός, η ώρα 1:39, υπογεγραμμένο το πρωτόκολλο παραλαβής, και το πρωί ήταν υπηρεσία εκεί που από μακριά κάποιος, δεν ξέρω ποιος, έκανε παρεμβολές έτσι ώστε να βγει λάσπη έξω και να λέει τις βγάζει έξω τις λάσπες, τις πετάει εδώ, τις πετάει εκεί, ρυπαίνει, κάνει, ράνει. Σας λέω ειλικρινά, είναι μια φούσκα. Δουλεύουμε επιστημονικά, τεχνικά. Παρακαλώ όποιον έχει αμφιβολίες, είναι να κατεβούμε κάτω στο βιολογικό. Υπάρχουν τρία άτομα δικά μας μόνιμα, εδώ και 7,5 ολόκληρα χρόνια. Μπείτε εκεί πέρα και θα δείτε. Ακόμα και το γκαζόν θα είναι κουρεμένο. Το αυτό θα είναι αυτό. Θα κοιτάξουμε τις παραμέτρους, θα κοιτάξουμε τις αναλύσεις, θα κοιτάξουμε τη λειτουργικότητα. Έχουμε επικοινωνία σε καθημερινή βάση με το προσωπικό. Έχουμε μια υπέροχη λειτουργικότητα. Είναι φανταστικό. Και ακούω τόσο πολλά και με πολλές διαφωνίες από τους κυρίους που άκουσα και προηγουμένως λιγάκι. Το καταλαβαίνω, ας πούμε, είναι ερωτήσεις. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Οι οποίες όμως ξεκινήσανε από έναν ανώνυμο πολίτη και από κάποιον ανθρωπάκο. Γιατί έτσι είναι αυτός ο άνθρωπος. Και δεν ξέρω τα κινητρά του. Εσείς να το βρείτε. Εγώ δεν μπορώ να το βρω. Εγώ το πάω στο δικαστήριο. Θα πάμε στο δικαστήριο και έχω όλα τα στοιχεία για να δικαιωθώ. Ηθικά δεν θέλω. Το οικονομικό δεν με ενδιαφέρει. Αλλά το λυπάμαι κιόλας. Είναι έτοιμος για σύνταξη. Τι να κάνω. Έχω πρόβλημα. Έχω τέτοιο πρόβλημα. Κύριε Γανάτσιο, με συγχωρείτε, αλλά αναφέρεστε σε δημότημα ο οποίος δεν παρευρίσκεται. Οπότε περιορίστε τους χαρακτηρισμούς. Okay. Λοιπόν, σταματάω εδώ και σας λέω μοναχά το εξής. Από το 2012 μέχρι σήμερα η ΔΕΙΑ απέφυγε την πληρωμή περίπου 2,5 με 3 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το κόστος από την παραγωγή λάσπης, η οποία είναι περίπου 10 τόνοι την ημέρα, για την παραγωγή που έχουμε εμείς από τη Βέρεια, και υπολογισμένο με πολύ χαμηλά νούμερα διάθεσης, δηλαδή παραμυσκάρει μεταφορά με 30 ευρώ, που συνήθως παίρνουν 40 και 50, με το κόστος της διάθεσης 30 που πριν παίρνουν 40 με 50, με την επεξεργασία της λάσπης στις πρέσες, οι οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολα μηχανήματα και θέλουν πολύ μεγάλη συντήρηση και πολύ προσωπικό. Και φυσικά δεν έχω βάλει μέσα τα τρία άτομα, τα οποία δεν χρειάζονται πια. Εκεί δεν υπάρχει κανένας. Ένας ηλεκτρολόγος είναι και ο κύριος Μπίσβας. Και ακόμα ένας ηλεκτρολόγος, ο οποίος φροντίζει το νερό περισσότερο, έτσι. Αλλά στα απόβλητα είναι αυτοί οι δύο οι άνθρωποι. Το δικό μας προσωπικό φροντίζει όλη την εγκατάσταση. Με τα πάντα. Με τα πάντα. 7,5 ολόκληρα χρόνια. Το κέρδος είναι περίπου 2,5 εκατομμύρια χωρίς να βάζω μέσα το προσωπικό. Που ας πούμε τρία άτομα με 15.000 το χρόνο, 45.000 το χρόνο, επί 7, 4,8, 300 χιλιάρικα ακόμα. Δηλαδή περίπου 2,5 με 3 εκατομμύρια, μίνιμουμ, απέφυγε να πληρώσει η ΔΕΙΑ για την υπηρεσία αυτή. Πάμε τώρα σε μένα. Τι κάναμε εμείς. Εμείς τον χρονικό αυτό διάστημα παίρναμε 12 ευρώ τον τόνο από αυτούς που μας φέρναν τις λάσπες από άλλες εγκαταστάσεις. Φυσικά υπάρχουν όλα δελτία αποστολής. Τα πάντα. Τα πάντα είναι κατεγραμμένα και δηλωμένα στο Υπουργείο. Δεν υπάρχει ούτε ένα γραμμάριο το οποίο είδη. Είμαι πολύ αυστηρός σε αυτά. Λοιπόν, εμείς εισπράξαμε λοιπόν τον καιρό αυτό περίπου 793 χιλιάρικα. Όχι περίπου, ακριβώς. 793-400.
Έχουμε σπράξει επίσης άλλα 30 χιλιάρικα από την ΔΕΙΑΒ σαν υπηρεσία, δηλαδή παίρνουμε 2.600 το χρόνο από τη ΔΕΙΑΒ. Τίποτα. Συνεχίζω, άμα αφαιρέσω τα κοστολόγια μας και τα λοιπά, το κέρδος μας είναι περίπου 250.000 στα 7,5 χρόνια. Δηλαδή 2.800 το μήνα. Αυτό είναι το κέρδος μας. Ακούστε τα νούμερα. Είναι τα βιβλία να σας δώσω, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, 2.800 το μήνα για έναν άνθρωπο, για μια επιχείρηση, μικρή, μια επιχείρηση, ΕΔΕ. Όχι ομικρον έψιλον, η ΕΔΕ. Έτσι, είναι για να μπορέσουμε να πάρουμε το δημόσιο έργο, είναι το όνομα του γιού μου. Λοιπόν, 2.800 το μήνα. Βγάλε εφορία, βγάλε γενικά έξω τις αυτές, μηδέν. Τι πήραμε εμείς λοιπόν, πώς γινήκαμε, διάβαζα εγώ διάφορα δημοσιεύματα και εξεπλάγιν. Δισεκατομμυρίουχος, τα άρπαξε, τα έκανε. Τα νούμερα είναι αυτά που σας λέω. 2.800 το μήνα. Αυτό είναι το κέρδος μας στα 7,5 χρόνια. Καθαρό. Όχι, αλλά χωρίς εφορία και χωρίς γενικά έξω. Δηλαδή μηδέν. Σας το λέω χωρίς πρόβλημα. Ποιο είναι το περιβαλλοντικό όφελος της Βέρειας? Έχει εξαλειφθεί οι οσμές του περιβάλλοντο χώρου. Όποιος ξέρει από την εγκατάσταση, τα θυμάται. Έμπαινε στο μακροχώρο και καταβρουμούσε τόπο. Το ξέρετε όλοι, εσείς εδώ ήσασταν. Πιστεύω το έχετε βιώσει. Ρωτήστε τους χώρους, τους ανθρώπους του εκεί πέρα. Περνούσε απ' έξω και βρωμούσε, από την Εθνική. Μηδέν μυρωδιά. Μηδέν λύπη. Δεν έφυγε ούτε γραμμάριο λίπος από την εγκατάσταση. Υπήρχαν λάσπες αποθηκευμένες δίπλα, τα οποία είναι ένα θέμα που δεν μπορείς να αποθηκεύεις ό,τι θέλεις. Εντάξει. Πηγαίνετε τώρα να δείτε, είναι όλο γκαζόν παντού. Ακόμα και εκεί που θα γίνει το, νομίζω, το πάρκο το βολταϊκό. Λοιπόν, η επεξεργασία της λύτων με πιο πράσινο τρόπο. Δεν καίμε ούτε πετρέλαια, ούτε τίποτα. Μείωση των εκπομπών του άνθρακα. Μα τι θέλει άλλος, κανένας. Κέρδισε 2,5 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Και ξαφνικά έρχεται κάποιος εκεί και όλα προβλήματα υπάρχουν που εμείς δεν μπορούσαμε να λειτουργήσουμε την εγκατάσταση από τον Ιανουάριο του 2019. Σας το λέω, το ξέρει όλος ο κόσμος, ρωτήστε τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί. Όποιον θέλετε ρωτήστε. Δεν έχω καμιά αντίρρηση για οτιδήποτε. Λοιπόν, εμείς, εκτός από το κλείδωμα που δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, που είναι μια ειδική διεργασία, υπήρχε παρετήσει, λέει, μα δεν βγάζει το μεθάνιο και δεν το κες. Μα εμείς χρησιμοποιούμε τις δύο δεξαμενές αυτές σαν δεξαμενές υδρόλυσης. Δηλαδή, δεσπούμε το οργανικό φορτίο σε οξέα, το οποίο είναι εύκολη τροφή για τους μικροοργανισμούς. Αυτή είναι η τεχνολογία μας. Και μου λέει, τι λέει ρε παιδί μου, δεν καίμε το αέριο. Αν έφτιαχνα μεθάνιο, θα καίγαμε μεθάνιο. Για ποιον λόγο? Είχα παραγγείλει κάποια στιγμή και είχα πει να πάρουμε μια γεννήτρια. Βεβαίως ότι θα αλλάζουμε τη λειτουργικότητα. Βεβαίως. Είναι μια ενέργεια την οποία θα μπορούσαμε να πάρουμε. Περίπου 0,4 μεγαβάτ θα μπορούσαμε να πάρουμε για τη Βέρεια. Αν παίρνουμε μια γεννήτρια η οποία έχει κάποιο κόστος σημαντικό και λειτουργικό φυσικά, έτσι. Λοιπόν, το τηλεέλεγχο της εγκατάστασης από τον Ιανουάριο του 19 δεν τον είχαμε εμείς. Τον είχε ο κύριος Σούλιος. Και δεν ξέρω ο κύριος Μπίσμπερ, δεν το ξέρω αυτό. Ο κύριος Σούλιος σίγουρα το ξέρω. Λοιπόν, λέγει αύξηση κατανάλωσης του ρεύματος. Μα είναι τρέλα. Δεν υπάρχει αύξηση κατανάλωσης του ρεύματος. Αρκεί να κοιτάξουμε, να δούμε και να θρήσουμε όλη την ενέργεια, ιστορικά, σύν ότι αυξήθηκε η δυναμικότητα της εγκατάστασης με την έννοια ότι συνδέθηκαν πάρα πολλά χωριά. Το οποίο είναι μεγάλα χωριά, δεν είναι παίξα γέλασα. Και το μακροχώρι μεγάλο χωριό, δεν είναι. Πέφτει η Λίμα πολύ. Λοιπόν, σας λέω ξανά, δεν είμαστε απαιτεώνες. Είμαστε αναγνωρισμένοι στην Ελλάδα. Είμαστε έντιμοι άνθρωποι. Πολύ έντιμοι άνθρωποι. Και μας αναγνωρίζει όλος ο κόσμος. Παρακαλώ πάρα πολύ. Καταλαβαίνω τις διαφωνίες σας. Καταλαβαίνω αυτά που γράφονται. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν τόσα πολλά που γίνονται και σου λέει τι κάνει εδώ πέρα. Εγώ όμως έδρασα πάντα έντιμα με το οποίο όλος ο κόσμος σε όλες τις ιστορίες. Πάρτε τους βιομηχάνους που ξέρετε που έχουν οικονομικοποιήσει και ρωτήστε τους. Ρε παιδιά, τον ξέρετε αυτόν τον τύπο?
Μιλάμε 43 ολόκληρα χρόνια. Είμαι 70 χρονών. Έχω καθαρό μέτωπο. Σας παρακαλώ, λάβετε το υπόψη. Φυσικά κάντε τις έρευνές σας, κάντε αυτό που πρέπει να κάνετε και σας προσκαλώ, όποιος θέλει, ό,τι ώρα θέλει, να κατεβεί κάτω στην εγκατάσταση, να κάνει μια βήρα, να δει. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν αντιδράσεις, το ξαναλέω. Έτσι, σας παρακαλώ, δείτε τα πράγματα αντικειμενικά. Τίποτα άλλο δεν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.